Θα καλημερίσουμε τον κύριο Ιωσήφ Μερτήρη, ο οποίος είναι ο αντιδήμαρχος του Δήμου Ερμιονίδα. Σας έχουμε μια πολύ ωραία πρόταση, κυρίες και κύριοι, για την Ερμιόνη το Σαββατοκύριακο. Καλή σας ημέρα, κύριε αντιδήμαρχε. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κακούση, καλημέρα κύριε Πετρόπουλε. Η Ερμιόνη είναι Ροδομάνα, με την έννοια όχι του Ρόδου, αλλά του Ροδιού. Ροδομάνα με ροδοπερίβολα και με Ρόδι με pop διάκριση από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν. Το οποίο είναι ένα εξαιρετικό προϊόν, ένα superfood με τις θρεπτικές ουσίες του ροδιού, αλλά η ιδιαιτερότητά του είναι ότι είναι γλυκύτατος ο καρπός του και πολύ αφράτος ο σπόρος του, πολύ αφράτος, δηλαδή τρώγεται και ομό πολύ εύκολα, γιατί ξέρουμε ότι το ρόδι συνήθως όταν έχει ένα κουκούτσι χοντρό δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Ναι, μάλιστα. Πάντα σίγουρα είναι από τις λεγόμενες υπερτροφές. Έτσι. Superfood, superfood τώρα. Έτσι. Superfood. Και νομίζω ότι οι βασικοί σας ανταγωνιστές είναι ποιοι, οι Ισραηλινοί. Οι οποίοι την παλεύουν, αλλά δεν τα καταφέρνουν, νομίζω. Ναι, όχι. Σε αυτή την ποικιλία, αυτή η ποικιλία είναι κατεξοχήν από την Ερμιόνη. Είναι το ρόδι της Ερμιόνης, γι' αυτό έχει την ονομασία, γι' αυτό πήρε και την πόπο ονομασία. Και υπάρχουν εδώ πέρα από το 1950 συστηματικές καλλιέργειες ροδιού που δεν υπήρχαν στην Ελλάδα πουθενά. Τώρα βέβαια υπάρχουν και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Είναι ένα προϊόν το οποίο μας κάνει διασημούς στον κόσμο. Και πώς το γιορτάζετε το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται? Κάνουμε μια πολύ ωραία γιορτή, η οποία ξεκινάει από το Σαββάτο το απόγευμα με μια ποδηλατάδα των μικρών μας φίλων. Θα φύγουν από το βόρειο λιμένα της Ερμιόνης και θα πάνε στο ροδοπερίβολο του κυρίου Κόντου. Θα πιούν ένα χυμό ροδιού φυσικό, χωρίς συντηρητικά, θα γυρίσουν οι φίλοι μας πίσω. Σε 7 η ώρα έχουμε μια συναυλία με τον Χρήστο τον Δάντη, πάλι στο λιμάνι της Ερμιόνης. Και ξεκινάμε την Κυριακή το πρωί με το κυνήγι του χαμένου θησαυρού, των χρυσών ροδιών, για τα παιδιά, τα οποία όταν επιστρέψουν θα έχουμε κάποιες ομιλίες από τους επίσημους καλεσμένους μας. Μάλιστα. Μετά η χορευτική ομάδα της Ερμιόνης θα χορέψει παραδοσιακούς χορούς. Και κατά μήκος του Βόρειου Λιμένα θα είναι στολισμένα τα κιόσκια με προϊόντα ροδιού. Ωραία. Κύριε Μερτήρη, να περάσετε όμορφα, να το χαρείτε, να το απολαύσει και ο κόσμος. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Στην Ερμιόνη, αν εν πάση περιπτώσει το Σαββατοκύριακο στις προθέσεις σας, κάντε μια βόλτα. Στο Χαλάνδρι, πάρα πολύ ωραία θα είναι.